καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Φαίνεται ότι αυτό δήμος και πολίτες δεν το αντιλαμβάνονται. Μια ανάσα από το κέντρο της πόλης, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Φτάνει ο περαστικός να έχει παρατηρητικότητα. Μένω εγώ εδώ κοντά στην Ταλιάνη και περνάω σχεδόν κάθε μέρα από εδώ. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να το βάλει ανθρώπινος νους. Κοιτάξτε κι εσείς τι υπάρχει κάτω. Όλοι οι τάφρος να περάσει από εδώ, να φτάσει στο τέλος, είναι σκουπίδια, είναι πλαστικά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Η κατάσταση είναι άφλια από όσο βλέπω. Γενικά δεν προσέχουμε. Πετάμε σκουπίδια όπου να είναι. Ο χώρος, τι να πω, κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ καθαρός επειδή είναι και πάρκινγκ. Σε έναν από τους πολύ συχναστους δρόμους του Ηρακλείου, στην Χαριλάου Τρικούπη, σίγουρα κανείς δεν περιμένει να δει αυτό το θέαμα. Σωρή από πλαστικά ποτήρια, μπουκάλια, σακούλες και άλλα σκουπίδια ανάμεσα στα πεύκα και το πράσινο στερούν κάθε ομορφιά που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό πρέπει να βάλει κάπου να καθαρίζει, έτσι δεν είναι? Δεν μ' αρέσει πολύ το εδώ, γιατί είναι σκουπίδια παντού. Τα δέντρα είναι παρατημένα στο έλεος του Θεού. Δεν ραντίζονται, δεν κλαδεύονται, σπασμένα κλονάρια, πεσμένα. Εάν πέσει ένα σπίρτο εδώ θα γίνει παντανάλωμα. Κάτοικοι της περιοχής που διέρχονται καθημερινά πεζοί από το σημείο κάνουν λόγο για ένα αποκαρδιωτικό θέαμα, το οποίο βρίσκεται εκεί αρκετό καιρό τώρα. Οι ίδιοι έχουν κάνει και έκκληση στο Δήμο προκειμένου να καθαριστεί, χωρίς ωστόσο την παραμικρή ανταπόκριση. Αυτά τα κάγκελα μπήκανε πριν 15 χρόνια. Είναι στο έλεος του Θεού. Κανένα βάψιμο, καμία συντήρηση. Αν θα προχωρήσουμε την τάφρο προς τα πέρα, θα δούμε ότι σε πολλά σημεία είναι σπασμένα, ξυλωμένα κλπ. Ο επόπτης πρασίνου, ο επόπτης του πρασίνου, ο επόπτης καθαριότητος, περάσαν εδώ καμιά φορά να δούνε τι γίνεται? Άνθρωπος, έχω ειδοποιήσει, ξαναειδοποιήσει, τίποτα. Φωνή βόντος εν διερήμου. Την παρέμβαση του Δήμου προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μέτρη, τα σκουπίδια ζητούν οι πολίτες. Παράλληλα επισημαίνουν την ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη να κρατάει την πόλη καθαρή, την ώρα μάλιστα που ο κάδος απορριμμάτων βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Καμία φορά εδώ είναι, τρώνε κάτι και μετά πητάνε. Ο Έλληνας είναι κακομαθημένος. Κάθεται στο μπαγκάκι, πίνει το αναψυκτικό του, τον καφέ του και το πετάει ακριβώς κλακ πίσω. Το φταίξιμο είναι μισό-μισό, πιστεύω. Αρχικά έχει να κάνει και με την παιδεία που έχουμε. Κανονικά από μόνοι μας δεν θα έπρεπε να πετάμε σκουπίδια σε ένα τέτοιο χώρο. Είναι και πράσινο, είναι και ωραίος χώρος. Αλλά απ' την άλλη είναι και θέμα αρχών. Δηλαδή και αυτοί θα έπρεπε να φροντίζουν, εφόσον υπάρχουν αυτά που υπάρχουν, να καθαρίζονται τα σκουπίδια.